Σήμερα ο στόχος μας ήταν η νίκη που την πετύχαμε. Αυτό είχαμε μόνο στο μυαλό μας. Θέλαμε το τρίποντο. Ξέραμε ότι θα παίξουμε μια δύσκολη ομάδα. Παρ' όλα αυτά τα καταφέραμε και το δείξαμε στο παιχνίδι. Γεια σας. Η συνέχεια. Η συνέχεια είναι ακόμα πιο δύσκολη. Γιατί περιμένουμε ένα μάτς με την Κηφισιά. Αλλά θα πάμε και θα παίξουμε. Θα δώσουμε πάλι το καλύτερό μας σε αυτό και περιμένουμε το αποτέλεσμα. Ήταν ένα μάτς και μια απόδοση που την περιμέναμε καιρό και τη θέλαμε πολύ. Ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, έτυχε να είναι ένας πολύ καλός αντίπαλος και αυτό ανεβάζει ακόμα περισσότερο την αξία του αποτελέσματος. Μασά ήμασταν για πρώτη φορά πάρα πολύ δεμένες, μας πήρε λίγο χρόνο παραπάνω. Ελπίζω ότι δεν θα ξαναχαθεί αυτό. Πιστεύω ότι το κρατάμε καλά στα χέρια μας. Η συνέχεια είναι με μια ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου, με τον Ηρακλή Κηφισιάς εξαναβολής μάτς, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και περιμένουμε για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, ξανανεβαίνουμε δυστυχώς μέσα σε μια εβδομάδα εκτός έδρας Αθήνα, να παίξουμε με το Χαλάνδριο που θέλουμε και εκεί τα μέγιστα, το καλύτερο αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα και στην κερκίδα και στον κόσμο που ήρθε και στήριξε και τους θέλουμε τόσους και άλλους τόσους κάθε φορά κοντά μας, γιατί μας δίνουν πάρα πάρα πολύ όθηση. Ευχαριστούμε. Περιμένουμε σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα νομίζω ότι ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Είχαμε δει τα προηγούμενα παιχνίδια της Μασαράς. Το ξέρουμε ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν ανταποκριθήκαμε εμείς. Κυρίως το θέμα ήταν με την υποδοχή μας, πιστεύω. Εκεί πέρα χάλασε πάρα πολύ το δικό μας το παιχνίδι. Ξέραμε περίπου τι παίζει ο Μασαράς, πώς παίζει στην επίθεση. Κάποιες στιγμές ήμασταν αποτελεσματικοί, κάποιες όχι. Κάναμε πάρα πολλά λάθη, οπότε φυσιολογικό το αποτέλεσμα. Και σε καρδίδια και στην ομάδα της Μασαράς. Κάνει και προσπάθεια μεγάλη. Την περιμέναμε καιρό αυτή την εμφάνιση. Το δουλέψαμε πολύ το παιχνίδι αυτό. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα με τραυματισμούς, με απουσίες, με παιχνίδι την Πέμπτη. Παίξαμε την Πέμπτη κύπελο στο Ηράκλειο. Παρ' όλα αυτά δουλέψαμε την Παρασκευή, δουλέψαμε το Σάββατο. Είχαμε μελετήσει πολύ καλά την ομάδα αυτή. Όπως εγώ πολλές φορές, δεν έχει σημασία να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να κερδίσεις. Σημασία έχει να το κάνεις. Και σήμερα το κάναμε. Όλες τις φορές ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δυστυχώς δεν το κάνουμε για διάφορους λόγους. Σήμερα το κάναμε και το αποτέλεσμα είναι αυτό που όλοι είδατε. Πάλι είχε λάθη το παιχνίδι μας, δηλαδή αυτό δεν είναι. Έχουμε κι άλλο να δώσουμε. Κι άλλο. Έχουμε συνέχεια όμως. Ήξερα ότι κάποια στιγμή θα βγει όλο αυτό και ήρθε σε ένα καλό σημείο. Έχουμε μπροστά μας ένα Γολγοθά αυτή τη βδομάδα. Τρίτη βράδυ μπαίνουμε στο πλοίο, Τετάρτη παίζουμε στην Αθήνα με τον Ηρακλή Κηφισιάς. Πέμπτη πρωί επιστρέφουμε. Σαββάτο βράδυ ξαναμπαίνουμε στο πλοίο, παίζουμε με το Χαλάνδρι στην Αθήνα πάλι. Έχουμε και ένα κύπελο το οποίο εκκρεμεί και είναι για τις 28 Δεκέμβρη. Όπου 28 Δεκέμβρη τώρα είναι μια ημερομηνία που καταλαβαίνετε ανάμεσα τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Πάρα πολύ δύσκολο, θα δούμε πώς θα γίνει. Θα δούμε και την κλήρωση. Μπορεί και αυτό να είναι ταξίδι δηλαδή και να παίζουμε με αντίπαλο από την Αθήνα ή από αλλού. Συνεχίζουμε. Μπροστά μας έχουμε ένα πρόγραμμα που εξαρτάται από την απόδοσή μας για να δούμε πού θα μας βγάλει. Έχουμε μεγάλο κενό μέσα στα Χριστούγεννα. Το επόμενο παιχνίδι μετά το Χαλάνδρι που είναι στις 19 είναι στις 21 Ιανουαρίου. Εντάξει, συνεχίζουμε. Μακάρι να μπορέσουμε να μείνουμε έτσι ενωμένοι τα Χριστούγεννα, να μην χάσουμε πάρα πολύ τη συνοχή μας. Προέχει το παιχνίδι της Τετάρτης, το οποίο ξέρετε όλοι ποιες στη Ηρακλής Κηφισιάς, είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί και όχι μόνο για τον όμιλό μας, αλλά για όλη την κατηγορία. Από εκεί και πέρα, την Κυριακή έχω ένα μάτς με το Χαλάνδρι, το οποίο επίσης το θέλουμε. Ελπίζω να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα, να μείνουμε προσγειωμένοι με μια νίκη, σαν και τη σημερινή, και να πάμε να διεκδικήσουμε από το Χαλάνδρι ό,τι πρέπει, ό,τι μας αναλογεί, και να κάνουμε και καλά Χριστούγεννα. Ναι, το ευχόμαστε. Αυτά.